προαγωγής υγείας την 7 και 8 έκτου του 2013 και είναι δήμαρχος καταπήγων. Πρέπει να πληρωθεί γιατί έγινε τον Ιούνιο και πρέπει να πληρωθεί τώρα, έτσι. Εκκρίνεται το καταπήγον, εκκρίνεται επί της ουσίας. Τίποτα, ούτε επί της ουσίας. Λοιπόν, πρόκειται για να το έχετε ενημερωθεί, να στο διαβάσω. Είναι τα έξοδα μετακίνησης του συναδέλφου. Από ποια παράδειξη, με ποια ιδιότητα πηγαίνει κάποιος να το συνέδριο. Να μας έλεγε και δύο κουβέντες. Εγώ ήξερα αυτό το θέμα. Θα παρακαλούσα τώρα ή σε κάποια στιγμή, στο επόμενο, να μας πει ο κ. Σταθόπουλος. Κάνει δήλωση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, ψηφίζετε. Μια κουβέντα. Ορίστε, κ. Σταθόπουλος. Είχα δώσει στους επικεφαλείς των παρατάξεων και στον Δήμαρχο ένα τόπο μεγάλο που έχει βγάλει το διαδημοτικό δίκτυο δομολογίας, είναι προφανώς αρκετά μεγάλο. Ένα μεγάλο βιβλίο το οποίο το κουβάλαγα 5-6 μαζί με όλο το υλικό γιατί ήταν ενδιαφέρουσα. Προφανώς δεν μπορούσα να φέρω 33. Όμως με αφορμή αυτό που λέτε την επόμενη φορά θα πει. Λοιπόν, ψηφίζετε ομόφωνα. Ομόφωνα. Μπαίνουμε στην ημερήσια διάταξη. Να σας ενημερώσω ότι έχετε στα χέρια σας, μπροστά σας, συμπληρωματικές εισηγήσεις για το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης και για το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης, οι οποίες έχουν παραδοθεί στους αρχηγούς των παρατάξεων και έχουν σταλεί με email σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους από προχθές. Λοιπόν, πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης. 13η αναμόρφωση του υπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης του 13 του Δήμου. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος ο κ. Κωστόπουλος. Το λόγο είναι ο κ. Δήμαρχος. Λοιπόν, επειδή διαπιστώνω ότι η αντιπολίτευση δεν έχει ενημερωθεί για το πίσω θέμα το οποίο προσπαθεί να αναπτύξει που αφορά το διαβάσιμο για όλα τα θέματα και τα έγγραφα, το θέμα αυτό όπως είδατε την Δευτέρα το βράδυ θα κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο και θα το ξανάχουμε την αναμόρφωση αυτή και ως την Δευτέρα να έρθετε να ενημερωθείτε για να έχετε την άποψή σας. Σωστή και ευεριστατωμένη. Και γιατί δεν θα κάνουμε συμβουλίο. Γιατί όχι, ρωτάω για να ξέρω. Δευτέρα ή Τετάρτη, δηλαδή θα γίνει Δευτέρα. Δευτέρα και το πρώτο και το δεύτερο θέμα αποσύρονται. Κύριε Πρόεδρε, ορίστε. Κύριε, μπορώ να απαντήσω λίγο για το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης. Μια διευκρίνηση για την αποσύρωση, δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, σύμφωνα με την κύκλο 5 του Υπουργείου, τα έργα του ΕΣΠΑ πρέπει, που εντάσσονται δηλαδή στο ΕΣΠΑ, έτσι, πρέπει να περιλαμβάνονται μέσα στο ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης. Η παραπάνω αναμόρφωση είχε την ένταξη της Αγίου Ιωάννου. Οπότε δεν μπορούμε να το εισηγηθούμε εάν δεν εκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η ένταξη της στην ολόκληρη αναμόρφωση. Ευχαριστώ. Τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης. Έκρη της 62 του 13 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΕΣΔΑ που αφορά την τρίτη αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 13. Η πρόεδρος, η κυρία Κατσουκεφάλου. Καλησπέρα. Εγώ νομίζω μπορώ να πω καλή συγκεκριμένη χρονιά. Όχι μητέρα 2 και 922 παιδιών. Εάν και κάθε μέρα, αυτό είναι και το ανέκδοτό μας με την διευθυντριά μας και την άλλη, πόσα παιδιά έχουμε και ποτέ κάθε μέρα δεν είχαμε τον ίδιο νούμερο.
Λοιπόν, και τα δύο είμαι σίγουρη, γιατί τα υπόλοιπα δεν είμαι σίγουρη. Λοιπόν, θα μου δώσω την ευκαιρία και το θέμα είναι αυτό. Να πούμε λίγα πράγματα, γιατί αφού δεν ρώτησες την ήταν άλλα πιο επίγοντα θέματα, να σας πω που βρισκόμαστε. Για να μην έχετε απορίες και να μην έχετε θέματα, σημαίνει όλο πιο καλά. Είναι καλή, νομίζω, δεν είστε όλοι πίστοι. Θα είστε όμως αργότερα. Λοιπόν, οι επανεγγραφές συμφωνήσαμε να γίνουμε όλες. Τα κριτήρια για τις νέες εγγραφές και τα ειδοποιήσεις έτσι ώστε η εργαζόμενη μητέρα της προεκπόλυτης προσδοκίας να εξυπηρετηθεί, η άνεργη μητέρα μέχρι 5.000 ευρώ εισόδημα να την πάρουμε και μάλιστα τελώς, όπως έχω ψηφίσει από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου την εγκρίνει και εσείς. Όταν υπάρχουν άνεργοι αγχώνεροι γονείς με χαμηλό εισόδημα 5.000 ευρώ, θα τους πάρουν ήδη χώρο που δεν βλέπουν. Το θέμα είναι κοινωνικό, ακόμα και διατροφικό. Όλα τα παιδιά που οι γονείς τους εργάζονται στη ΣΕΣΔΑ και αυτοί έχουν ατέλεια, όλα τα παιδιά που εργάζονται οι γονείς τους στον Δήμο, αυτοί έχουν 30% έλλειψη, όλες οι νομοθετικές οικογένειες, όλες οι πολυεπιστοποιοί, όλες οι σύντριπτοι, όλοι σχεδόν όσοι έχουν αδελφάκια, εκεί που πραγματικά υστερούμε και αφού να το δει και αυτή η διοίκηση είναι ότι στόχοντα αυτή τη τσιφκάλια οι θέσεις φιλοξενίας είναι λιγότερες από τις ζήτησεις. Και πραγματικά δεν μπορώ να δω πώς θα είναι το τοπίο όταν το καλό ανοίξει ο μεγάλος σταθμός, αν θα πρέπει να κλείσει μια μονάδα μεγάλη ή θα πρέπει να κλείσει μια μικρή, γιατί πραγματικά τα παιδιά του Μοντοπέφου αδικούνται και από τη δική μας διοίκηση και από τις προηγούμενες. Κάποια από αυτά, ξεκινώντας πάντα από τα χαμηλότερα εισοδήματα, καλέσαμε να έρθουν στο πλησιέστερο σταθμό, ο οποίος είναι ο πρωθυπουργός της Αγίου Γεωργίου, και παρόλα τα αυτά, δεν θέλουν να έρθουν στην Αγίου Γεωργίου να κλείσουν. Έτσι, από τις 180 θέσεις ΕΣΠΑ, και μας έχουν έρθει από την ΕΛΤΑ, ακόμη και με τις συγκληρωματικές που ήταν προχθές, 22 θέσεις είναι και ένα σύστημα, δηλαδή το πυροπροσωπικό. Όσον αφορά το προσωπικό, σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι πολύ σημαντικά αυτό που μας λέει η κυρία Καψουκεφάλου και μας αφορούν όλους. 69 ανανεώσεις βρίσκονται στο εργείο του κυρίου Στουνάρ. Έρχονται δηλαδή. Το προσωπικό δουλεύει. Δουλεύει. Μιλήσαμε και δουλεύουμε κανονικά. Ερωτήσεις, συνάδελφοι. Ο κύριος Γκυζιώτης, ο κύριος Αλεξόπουλος και ο κύριος Σταθόπουλος, ο κύριος Γκυζιώτης, κύριε Βλάχος Κώστατη, ο κύριος Σταθόπουλος. Πιθανώς να έπρεπε να προηγηθεί ως ερώτηση αυτό, αλλά το ίδιο δεν φαντάζομαι και τώρα. Εντάξει, δεν έχω κανένα να παρατηρήσει στον προϋπολογισμό, που είδα το πέρασε όλο. Ωστόσο, μήπως είναι καλό να μας κάνετε μια ενημέρωση για το... Σας παρακαλώ, δεν ακούμε έτσι. Για το πόσα παιδιά έμειναν εκτός παιδικών σταθμών, τι προβλήματα έχουν προκύψει με τη λειτουργία των παιδικών σταθμών, να κάνω την ερώτηση που ξέρετε ότι έκανε και εκπρόσωπο μας στο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι με τον τρόπο που το κάνουμε... Συνάδελφοι, βγείτε έξω ποιος θέλει να μιλήσει, σας παρακαλώ. Παίρνουν παιδιά σε παιδικούς σταθμούς με μεγαλύτερη φορολογική δήλωση, ενώ σε άλλους παιδικούς σταθμούς αποκλείονται με σαφώς μικρότερη από τους προηγούμενους που λέω. Δηλαδή, τι να κάνω, συνάδελφοι στο βάθος, πήγαινε έξω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν ακούμε. Να μας πείτε λίγο, θέλω να πω, τα προβλήματα που έχουν προκύψει και ιδιαίτερα με ενδιαφέρει και αυτό μετά με τις φορολογικές δηλώσεις, γιατί είναι σαφές ότι αδικούμε κάποιους ανθρώπους. Αλλά πέραν αυτού που είναι το ένα θέμα, το άλλο είναι πόσα παιδιά αφήσαμε απ' έξω, με τη θέλησή μας,
Και τι μέλη γενέστε κατά τη γνώμη σας, τι προβλέπετε να γίνει με αυτά τα παιδιά? Κύριε Τιζιώτης. Απλά συγκριτικά ήθελα να μάθω τα περσινά με τα φετινά. Τα συγκίνημα δηλαδή. Τόσο προσωπικό είχαμε το ίδιο έχουμε, τόσα παιδιά πάνω κάτω και πόσα μείναν έξω από το πρόεδρο της κ. Σαθόπουλος. Έτσι και συγκριτικά και από τον προϋπολογισμό εδώ θα ρωτήσω. Εδώ βλέπω ότι με τις 800.000 του ποσού του Δήμου κλείνει και η οφειλή του Δήμου προς τους παιδικούς. Αυτό είναι. Το υπόλοιπο είναι αυτό, αν υπάρχει. Και αν θα φτάσω στα χρήματα γενικά, γιατί δεν έχουμε και πολύ μπροστά μας, αλλά δεν θα έλεγε ουσιαστικά. Κύριος Αλεξόπουλος. Θα κάνω λίγο δύο ερωτήσεις, αλλά πριν τις ερωτήσεις να ευχηθώ καλή σεζόν στο νομικό μας πρόσωπο και ελπίζω φέτος να βρεθεί και ένας πατέρας, γιατί χρειάζεται για τον πατέρα, η μητέρα δεν φτάνει. Θα ήθελα να ρωτήσω, χωρίς πατέρα βρήκαμε τη μητέρα, την κυρία πρόεδρο, να έχουμε μια πατέρα, να έχουμε τα παιδάκια για ένα πατέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω, ώστε να μπορέσω να ψηφίσω αυτό το θέμα, τι διαφορά υπάρχει στις 800.000. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Περιέγραψε η κυρία Καψογεφάλου μια κατάσταση σχεδόν τα ίδια με πέρυσι και θα ήθελα να μου δώσει να καταλάβω και να ενημερωθώ το τι ακριβώς χρειάζεται αυτά τα 800 χρήματα, δηλαδή πώς πέρυσι. Τα 1900 έφτασε και φέτος δεν έφτανε. Και κατά δεύτερο, θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Πρόεδρο, αν ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και ως μέλος του ΙΝΚΑ της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος, αν σκέφτεται να προχωρήσει μια έρευνα αγοράς λόγω των λιγμένων τροφίμων από την 1η Σεπτεμβρίου, σε μια έρευνα να δούμε οι προμηθευτές, αν θα κάνετε κάποια έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα. Επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό για μένα, από πού ψωνίζουμε, ποιοι είναι οι προμηθευτές μας, από ποιες βιομηχανίες ψωνίζουν κτλ. Εμείς θα κάνουμε μια έρευνα, θα κάνουμε και σαν νέοι ανεξάρτητοι ορίζονται, θα ζητήσουμε επίσημα και τα στοιχεία να δούμε από πού ψωνίζουν τα δικαιώματα. Και μην κοιτάτε έτσι. Για μας είναι θέμα, σοβαρότατο θέμα. Από πού ψωνίζουν, ποιοι είναι οι προμηθευτές, ο παιδικός σταθμό, την Αγία Παρασκευή. Είμαι κάθετο. Λόγω από 1η Σεπτεμβρίου με τα λιγμένα τρόφιμα. Για μας, σαν Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, είναι σοβαρό και το ζητάμε από όλους τους Δήμους. Και πιστεύω, κυρία Πρόεδρο, και εσύ, κύριε Αντιπρόεδρε, να δώσετε μια έμφαση σε αυτό το γεγονός, γιατί από την 1η Σεπτεμβρίου δυστυχώς στην αγορά, είτε το θέλετε εσείς, είτε εγώ, είτε ο Α, ο Β, θα μπουν και αυτά τα τρόφιμα. Και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για αυτό, λόγω ότι πάμε παραπάνω, δεν καταδικάζω κανένα. Σαν λέω, λόγω πρόληψη. Το καταλάβαμε, κύριε Αλεξόπουλε, το κατάλαβε. Κυρία Καψοκεφάλου, να απαντήσει. Λοιπόν, αν θυμάστε το 2011, η στατική πράξη του δικού προσώπου είχε προβλέψει συμμετοχή του Δήμου, επιχωρήτης του Δήμου, 1.900.000 ευρώ. Και σαν έκτακτη επιχορήγηση στις 800.000. Με την τροποποίηση θετικής πράξης που ψηφίσαμε εμείς από το Δημοτικό Συμβούλιο πριν μερικούς μήνες, το ποσό της επιχορήγησης του Δήμου έγινε 2.700. Επομένως, το 800.000 που είχε μπει στο κωδικό του δικό μας και στον Δήμο, σαν έκτακτο ποσό, σαν έκτακτη επιχορήγηση, επαναλλάξει κωδικό και να συμπληρωθεί στον κωδικό που ήταν η τακτική επιχορήγηση. Αυτό λοιπόν που κάνουμε είναι η μεταφορά του ποσού του ιδίου από τον κωδικό τον ένα στον κωδικό τον άλλο. Έτσι λοιπόν, με την τροποποίηση της θετικής πράξης του δικού προσώπου, 2.700.000 είναι η τακτική επιχορήγηση του Δήμου για τους πεστάτες. Τώρα, κάπως για το συνδέσω αυτό με τα έσοδα, πώς πάνε τα έσοδα και τα έσοδα που έγινε εδώ. Από τις 1.020 αιτήσεις... Παρακαλώ ησυχία, δεν ακούει ο κύριος συνάδελφος και εμείς δεν ακούμε εδώ πάνω. Παρακαλώ, ορίστε κυρία Πρόεδρε. Στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο που θα έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές, όπως καταλαβαίνετε μόλις ξεκινήσαμε, θα γίνουν και διαγραφές των παιδιών που για κάποιους λόγους, ακόμα και για αυτούς που εγγράφονται στην δημόσια διαγωγία, στο ένα μήνα θα είναι έτοιμο να σας φέρω όλα τα συστηματικά συγκριτικά στοιχεία. Τα πρώτα νούμερα όμως, πέρα από το
οποία δημοσιεύτηκαν, θα σας τα πω και τώρα. Οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αιτήσεις έχουν φτάσει σχεδόν τις 1.020. Η πρώτη επιλογή, η βασική επιλογή, δεν ξέρω αν το ρήμα επίθετο το κατάλληλο, πάντως αυτό που γράψαμε, ήταν 920 παιδιά. 920, περιλαμβανομένως αυτό το νούμερο, 158 θέσεις χρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ, θέσεις παιδιών, χρηματοδοτούμενο ΕΣΠΑ. 180 που προσφέρει, εγκαλύψαν σε δύο δόσεις και 158. Κάθε μέρα όμως γίνεται προς τα αφαιρέσεις, γι' αυτό δεν είναι. Τα νούμερα εκεί είναι πέσουν και δεν ακόμα τα τελείω. Οι εργαζόμενοι μας ήταν 156, μείον την κυρία Καρασταμάτη 155, μείον την κυρία Λασκάρτη 154 και από τις 69 συμβασιούχους του ΕΣΠΑ, 4 έχουν παραιτηθεί. Πηγαίνουν επαρχία και εξωτερικό, οι οποίοι δυστυχώς δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Άρα είμαστε 150. 10 θέσεις συμβασού που μας εγκρίνανε συμπληρωματικά λόγω ΕΣΠΑ. Είμαστε στη φάση του εξωτερικού να έρθει η απάντηση και από την περιφέρεια έρχεται για αυτούς τους 10 που θα γίνει η προκήρυξη να πάρουμε δίμηνα. Έτσι λοιπόν, όπως είδατε στο διάβολο και στο site μας, έχουν πει ότι πρέπει μέχρι την Παρασκευή όσο ενδιαφέρονται 5 καφέψιλων. Μάγειρη, δύο και ένας, οι υπολοιπόμενες θέσεις που είχαν τους οργανισμούς, να κάνουν τα χέρια τους γιατί και μετά θα ακολουθήσει η προκήρυξη. Πρακτικά θα είμαστε στα ίδια νούμερα. Εκτός και αν έρθει κάποια άλλη μεγάλη καταστροφή από κάπου αλλού, τώρα μπορεί να κάνει κάποιο σχέδιο στο παιδί τώρα. Παιδί εκπρόσωπο μπορεί να κάνει τώρα, θα πάει τη σειρά να μπορεί. Λοιπόν, κύριε Σταθόπουλε, το είπα, αλλά μέχρι τώρα έλεγα δεν παρακολουθούσε. Γιατί το είπα, το εξαντλήσαμε πάρα πολλέ ώρε στην κυρία Βουλή, στο διοικητικό μα συμβούλιο που έγινε την το βράδυ. Όλα. Το κοντό που και τα παιδιά υστερούν, μειονεκτούν, αδικούνται, δεν έχουν κτηριακές μονάδες τόσες για τις ανάγκες τους. Ενώ τελικά ο Αγιάννης και ο Τσακός ταυτοποιούνται, δυστυχώς σε αυτή την περιοχή δεν φτάνουν. Στα Πεφτάκια είναι πάρα πολύ έντονο. Σκεφτείτε ότι στα Πεφτάκια αποκτητήσαν από τον μικρό αυτό σταθμό της ιδιοκτησίας Δρακόπουλου 5 παιδάκια και είχαμε 60 αιτήσεις για τα Πεφτάκια. Πάρουν το δεκανήσου. Δώσαμε 60 θέσεις νηπίου με το ΕΣΠΑ. Άρα οι υπόλοιπες 120 έπρεπε να καλυφθούν από τα παιδιά τα οποία μεγαλώσαν και πήγαν στην επόμενη, μέσα στον ίδιο σταθμό, σε πιο μεγάλη τάξη. Και πήραμε επιφερθήκα μόνο να παίρνουμε 30 παιδιά από το κοτοπικό καινούργιο, σε νέες αιτήσεις. Είναι φανερά αδικημένο στο κοτοπικό. Συνολικά λοιπόν, ανά περιοχή που αν σταθέρουν να συνεχώ, όλα υπάρχουν αυτά. Απλώς είμαι δεν περίμενα που κάνατε συγκεκριμένες ερωτήσεις, γιατί δεν σας έπρεπε συγκεκριμένα. Εμείς πολλά ταύτα, επειδή έχει ο Γεωργίου, το ακριβώς αντίθετο από το κοντοπικό. Είχε μόνο 5 αιτήσεις νέων εγγραφών. Είχε διαθέσιμες 50 θέσεις, παιδιά από το κοντοπικό, που μένουν στην περιοχή Βούναρη, Εγκλήδος, αυτά. Τους προσκαλέσαμε να έρθουν να φοιτήσουν στην Αγία Γεωργίου. Οι 9 στους 10 αρνούνται. Δηλαδή αυτό πραγματικά είναι, όχι πως αρνούνται, δεν κατανοούνται ότι πραγματικά το καταλαβαίνετε και γι' αυτό και δεν ξέρω πραγματικά όταν θα με το καλό θα γεννιαστεί και ο ίδιος σταθμός, αυτό το πολύ ωραίο κτίριο το οποίο φτιάχνεται και θα είναι έτοιμο σε λίγους μήνες, αυτό πρέπει να κλείσουμε και ποια μονάδα. Γιατί το κοντόπιχο πάντα θα είναι συγκεκριμένο. Σας υπόσχομαι ότι στο ένα μήνα θα σας φέρω όλα τα σχετικά στοιχεία για να έχετε. Συνολικά είναι 100, αλλά από αυτές σκέφτεται κάποια είναι βρέφη τα οποία φανούν 100. Όχι, συνέχως γράφονται και διαγράφονται και χρονιά του ΕΣΠΑ, από την ΕΠΕΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο, το ΕΣΠΑ μας έφερε παιδιά Κυριακή βράδυ, αυτά είναι πολύ προχτές. Και τα συμπληρωματικά του ΕΣΠΑ, γύρισε και τα παιδιά. Αυτά, εάν πραγματικά, δεν ξέρω τώρα και η κυρία Κονοσοπούλου μου πει ποιο είναι το ποινία μου, το δεν ξέρω το πλαίσιο, ποιο είναι το για τα προνήπια και νήπια στην περιοχή που το πέφτουν, εκεί περιμένουμε. Αν γίνουν παιδιά τα οποία είναι στη λίστα αναμονής για να πληρωθούν για το πιθαγωγείο στο Μοντεπρόγια, που τόσο και παιδιά, θα εκενωθούν οι θέσεις όπως έγινε και πέρσι, 30-25 παιδιά φύγανε από τους παιδικούς σταθμούς για να φοιτήσουν ως προνήπια στα δημόσια πληρωγεία. Αυτό αμέσως συμπληρώθηκαν από τα άλλα που περιμένανε. Αν αυτό το διαβάσετε λεπτά,
αποκαλυπτικό σενάριο επαναληφθεί φέτος, θα βγουν άλλα κριτήρια που το παίρνουν, θα βγουν στέγες στους περιπτώσεις που είναι το σωματικό κριτήριο, δεν είναι μόνο τις κριτήρια, είναι και ο ανοιχτός μέχρι 10.000 ευρώ πολίτες. Εντάξει, γιατί όμως μου έχουν πει ότι μπήκανε δουλειά με 30.000. Γιατί είπαμε οι αιτήσεις που έγιναν να παίξουν 19. Κάθε γονιό ζητάει σταθμό προτίμησης. Το κοντόπεπτο, πώς θα ζητήσει στον Αγιάννη ή ο Αγιάννης τον κοντόπεπτο. Γιατί είπαμε ο Αγιάννης Κοτσακός είναι ευνοημένη δημότητας που σχεδόν κάθε χρόνο όλες αυτές τις εκλογές, όχι μόνο σε εκείνη τη διοίκηση, βρίσκανε στέγη τα παιδιά τους στους αθμούς. Ενώ τα λόγια του κάτι δεν βρίσκανε. Δεν είναι κάτι κρύο που συμβαίνει όμως στην δική μας διοίκηση πέρα. Είναι μια επαναλαμβανόμενη αμυγής παρουσία. Γι' αυτό δεν υπάρχουν υπάρχουν τοποθετήσεις, όχι. Ψηφοφορία. Ο κύριος Παλακόπουλος ναι, η κυρία Μουχτούρη ναι. Η κυρία Καψοκεφάλου ναι, ο κύριος Λέκας ναι, ο κύριος Σαΐας ναι. Ο κύριος Κωστόπουλος ναι, η κυρία Πράβη ναι. Ο κύριος Μουστόγεννης ναι, ο κύριος Κωνσταντακόπουλος ναι. Ο κύριος Σαρκούλας ναι. Ο κύριος Κοβέος ναι. Ο κύριος Παύλου, ναι. Ο κύριος Τζιαμπάς, ναι. Ο κύριος Κρητικίδης, ναι. Ναι. Ο κύριος Γιανακόπουλος, ναι. Η κυρία Δημητρίου, ναι. Ο κύριος Γαβράς, ναι. Ναι. Η κυρία Δάβαρη, ναι. Ο κύριος Ανεπατής, ναι. Ο κύριος Σιδέρης, ναι. Ο κύριος Σταθόπουλος, ναι. Ο κύριος Βλάχος, ναι. Ο κύριος Αλεξόπουλος, ναι. Ο κύριος Τσιμπουκάκης, λευκό. Ο κύριος Κυριώτης, λευκό. Η κυρία Αντιπρόεδρος, ναι. Ο πρόεδρος, ναι. Η κυρία Παλουσοπούλου, ναι. Η κυρία Φωτεινού, ναι. Τέταρτο. Κύριε Πρόεδρε. Ορίστε. Κυρία Παπαδοπούλου, ναι. Τέταρτο. Επικαιροποίηση της 161 και 349 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου Μετροποποίησης των παραπάνω αποφάσεων ως προς τη μείωση της πλασίας της ιδιοκτησίας που προβαίνει επί της οδηγόνης κατ' όντων της παρελθόν 68 του 13 ακόμα της επιβολής ποιότητας ζωής. Η συγκίνηση και ο κύριος Μαξίμας, ο κύριος Τσέρβας, ορίστε κύριε Δημήτρη. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η κυρία Παλαμάρη εδώ και θα πάρει τα ρούσα να παρουσιάσει το θέμα. Ωραία, η κυρία Παλαμάρη, ορίστε. Ορίστε η κυρία Παλαμάρη. Εκπαρούσα πρόταση. Λίγο πιο δυνατά, κύριε Παλαμάρη. Με την παρούσα λόγω εισήγηση γίνεται έτοιμα επικαιροποίηση των αριθμών 161 του 09 και 349 του 09 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και ζητείται η τροποποίηση των παραπάνω αποφάσεων ως προς τη μείωση της υπηρεσίας της υπηρεσίας του 15 της οδού Αντιγόνης. Αφορά την τροποποίηση βιτονοδών Σκουφά με έγκριση της οδού Σκουφά στο διεύρυσμά της, στην επέκτασή της προς το τέλος της οδού Σκουφά, ένα μικρό κομμάτι και την έγκριση της οδού Αντιγόνης ως πεζόδρομο. Με τις προηγούμενες αποφάσεις που είχαμε πάρει το 2009. Με τις προηγούμενες αποφάσεις του 2009 είχε αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση ενός μικρού τμήματος της επέκτασης του οδού Σκουφά ως πεζόδρομο, διότι αυτό το κομματάκι ήταν δημοτική οδός μη εγκεκριμένη και με τις διαδικασίες που έκαναν οι παρόντες ιδιοκτήτες ήθελα να προσκυρώσουν το τμήμα αυτό στις ιδιοκτησίες του. Παρενέβη ο Δήμος όμως και αποφάσισε ότι αυτός ο δρόμος πρέπει να διατηρηθεί, διότι εξυπηρετούσε δίκτυα τα οποία λόγω της μεγάλης κλίσης μεταξύ των οδών Αντιγόνης και Σκουφά είχαν υλοποιηθεί για την εξυπηρέτηση των παρόντων ιδιοκτησιών και επιπλέον υπήρχε μια τυφλή ιδιοκτησία η οποία θα αποκτούσε μεγαλύτερο πρόσωπο, τουλάχιστον στο κατά παρέκκληση πρόσωπο και δεν θα ήταν τυφλή.
Έγινε λοιπόν ότι η κατάργηση της κορδού σκουφά στην απόλυψή της δεν ήταν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και ότι έπρεπε να διατηρηθεί και αυτό το λόγο έγινε αυτή η πρόταση τροποποίηση. Ταυτόχρονα, η οδός Αντιγόνης, η οποία είναι παράλληλη τμήματος της οδούς του Φάρης της ίδιας εγκεκριμένης και είναι και καταλήγει στην οδό Αγελάου, η οδός Αντιγόνης λοιπόν προτάθηκε να επιληθεί ως πεζόδρομος, διότι η οδός Αντιγόνης προεδρώνει την οδό Αγελάου με την Αγίας Τριάδος, στο μεγάλο τμήμα έχει πολύ μεγάλες εξωματικές διαφορές και αρκετό κομμάτι έχει δέντρα τα οποία πρέπει να διατηρηθούν και ενδείκνεται ο χαρακτηρισμός της ως πεζόδρομος. Με την αρχική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε προταθεί επιπλέον αυτόν τη διατήρηση και η τροποποίηση της πρασιάς μιας ιδιοκτησίας που βλέπει στην οδό Αντιγόνης, διότι το κτίσμα βρισκόταν μέσα στην πρασιά, ήταν προϋπιστάμενο του 1955, ούτως ώστε να μπορεί να τακτοποιηθεί η ιδιοκτησία για τις μεταβιβάσεις που ήταν απαραίτητο να γίνει. Μετά τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου την 161 του 09, προεκλήθησαν στάσεις στο Δήμο, οι οποίες είχαν γίνει από κατοίκους της οδού Αντιγόνης και ζητούσαν την τροποποίηση και του πλάτους της οδού Αντιγόνης, να μειωθεί δηλαδή σε 4-5 μέτρα, αντί για τα 8 που ήταν το εγκεκριμένο πλάτος της οδού, και οι οποίες στάσεις απορρίφθησαν. Ο Φάκελος είχε διαβιβαστεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της νομαρχίας, λόγω όμως των διαδικασιών που προέκυψαν με τον Καλλικράτη και των αναδιαρθρώσεων των υπηρεσιών και των μετακινήσεων των υπαλλήλων, ο Φάκελος δεν εξετάστηκε από κανέναν μέχρι τώρα. Και έχει περάσει τριετία από τις προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να γίνει επικαιροποίηση των αποφάσεων αυτών. Κατά την επανεξέταση του θέματος για την εισήγηση της επικαιροποίησης των προηγούμενων αποφάσεων, η υπηρεσία. Ησυχία, παρακαλώ, κυρία Παλαμάρη, συντομέψτε λίγο. Προτείνει την επικαιροποίηση μόνο των αποφάσεων εκτός του σημείου της τροποποίησης της πρασιάς της ιδιοκτησίας Φωτεινού Πλανούδη, διότι στο διάστημα το οποίο έχει μεσολαβήσει υπάρχουν εργαλεία με τα οποία θα μπορεί η ιδιοκτησία να κάνει τις μεταβιβάσεις ή τις νομιμοποιήσεις για το θέμα του μέρους του κτίσματος που είναι μέσα στην πρασιά. Και η υπηρεσία έκρινε ότι για λόγους δημοτομικής ισότητας στην περιοχή να μην διατηρηθεί η πρόταση σε ό,τι αφορούσε την τροποποίηση της πρασιάς στο κτίσμα αυτό. Αυτό είναι το... Μάλιστα, μπορείτε να μας πείτε δηλαδή, αυτός που ο συνάδελφος θα ψηφίσει ναι, τι θα ψηφίσει σήμερα. Θα ψηφίσει πρώτο την επικαιροποίηση των 161 του 09 και 349. Ωραία, τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Ότι ουσιαστικά η πρόταση που είχε εγκριθεί τότε γίνεται δεκτή και συνεχίζει, και συνεχίζει να εγκρίνεται και σήμερα, δηλαδή θέλει το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτή την πρόταση και εάν κρίνει ότι η πρόταση της υπηρεσίας σε ό,τι αφορά την τροποποίηση της πρασιάς θα κάνει δεκτό το αίτημα, την εισήγηση όπως έχει προταθεί. Διαφορετικά θα αποφασίσει να παραμείνουν οι αρχικές αποφάσεις ως είχαν αποφασιστεί. Ωραία, υπάρχουν ερωτήσεις. Ο κύριος Ισαΐας, ο κύριος Γαβράς, ο κύριος Αλεξόπουλος. Ορίστε κύριε Ισαΐα. Κύριε Παλαμάρη, ακούγοντας προσωπικά την τοποθέτησή σας, έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι για ποιο λόγο, ποια είναι η αιτία της μη επικαιροποίησης για 3 ολόκληρα χρόνια. Ένα. Και το δεύτερο είναι αν καταλάβα καλά. Η πεζοδρόμηση της στην Αντιγόνη ενδείκνεται επειδή υπάρχουν υψομετρικές διαφορές. Οπότε όποιος δρόμος στην Αγία Παρασκευή έχει υψομετρικές διαφορές και τι σημαίνει υψομετρικές διαφορές, θα μου πείτε, ενδείκνεται να γίνεται πεζοδρόμος.
Ο κύριος Γλάος, δημοτικός υπουργός, όχι ο συντήκος. Ο κύριος Γαβράς. Ναι, κυρία Παλαμάρα, από το σχέδιο βλέπουμε ότι αρκετά οικόπεδα, κάποια οικόπεδα, χάνουν ένα μέρος της ιδιοκτησίας τους και μπαίνουν στο κοινόψο, στον δρόμο, όπως το λέτε, δεν ξέρω. Για αυτά δεν υπάρχουν αντιλήσεις από τους ιδιώτες, δεν υπάρχουν αποζημιώσεις σχετικά από αυτούς και ποιος την κάνει την αποζημιώση. Κάποια οικόπεδα δίνουν, κάποια άλλα δεν δίνουν, ίσως ένα μικρό παίρνει ένα κάτι. Και ο κύριος Αλεξόπουλος. Θα ήθελα να ρωτήσω κι εγώ γιατί επί τρία χρόνια δεν επικαιροποιήθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έρχεται τώρα για αναθεώρηση. Η δεύτερη ερώτηση είναι αν εκεί στην Αντιγόνηση αυτά που χάνονται τα κομμάτια των παροδίων ιδιωτικών είναι απλώς κομμάτια από τα υποκατάτωση ή είναι κομμάτια και αυτά από πρασίες. Αν είναι οικόπεδο ή αν είναι πρασιά. Και κατά τρίτον, είχε αποφασίσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όταν πέρασε το θέμα αυτό και το αναφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερωθούν κάτι οι σύλλογοι της περιοχής εκεί. Μήπως γνωρίζετε με ποιο τρόπο η υπηρεσία σας ή τα δημοτικά όργανα κατά εντολή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ενημέρωσαν τους κατοίκους εκεί για τους παρόδιους ιδιοκτήτες. Ευχαριστώ. Η κυρία Παλαμάρη για σύντομες απαντήσεις. Σε ό,τι αφορά την τριετία, για να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να έχει περάσει τριετία, δηλαδή να είναι κοντά στη λήξη της για να πάρουμε απόφαση. Με τις καθυστερήσεις που, όπως προείπα, των αναδιαθρώσεων των υπηρεσιών Καλλικράτης, που διαλύθηκε η νομαρχία, πήγαν στην περιφέρεια οι υπάλληλοι που είχαν χρεωθεί, άλλος περίμενε να δει που θα το τοποθετήσουν. Δεν γινόντουσαν με τα χρεώσεις των φακέλων. Και όλα αυτά τα πράγματα έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία δεν αφορούν το Δήμο. Όταν τελικά καταλήξαμε ποιοι είναι οι φάκελοι, πού είναι και ποιος θα τους αναλάβει, ξεκινήσαμε τη διαδικασία της επικαιροποίησης. Δεν είναι πολύ ο χρόνος. Είναι ο χρόνος ο κατάλληλος, τέλος πάντων. Για να κάνουμε πεζοδρόμους, κρίνουμε ανάλογα με το είδος και τη φύση της περιοχής. Δεν είναι απαραίτητο να γίνεται πεζόδρομος ένας μεγάλου πλάτους ή μικρού πλάτους υποχρεωτικά. Συνήθως κάνουμε μικρού πλάτους οδούς πεζοδρόμους και εφόσον δεν εξυπηρετούν την κίνηση σαν βασικό δίκτυο. Δηλαδή, δεν έχει, εδώ η οδός Αντιγόνης δεν είναι δρόμος ο οποίος θα συνδέσει κυκλοφοριακά ή θα δημιουργήσει πρόβλημα αν είναι πεζόδρομο. Επομένως, είναι ένας δρόμος ο οποίος μπορεί να πεζοδρομηθεί και να πάρει τη μορφή πεζοδρόμου και να αναβαθμίσει την περιοχή. Αλλά είπατε ότι οι δρόμοι, οι οποίοι... Ναι, επιπλέον έχει μεγάλη ψωμετική διαφορά στο κομμάτι το οποίο είναι στη συμβολή της με την οδό Δελφών και έχει και επιπλέον δέντρα και τα λοιπά, τα οποία μπορούν να διατηρηθούν. Νομίζω ότι είναι η φύση και η ποιότητα της αισθητικής περιοχής μπορεί να αναβαθμιστεί με το χαρακτηρισμό της πεζόδρομου και η κατασκευή της οδού. Σε ό,τι αφορά τις λιμοτομίες της οδού Αντιγόνης, έχω να πω το εξής. Ουσιαστικά το έτοιμο τροποποίησης ξεκίνησε από την απόλυση της οδού Σκουφά, που ήταν ένα πολύ μικρό κομματάκι, 13 περίπου μέτρα μήκος, επί 3-4 μέτρα πλάτος. Το οποίο ήταν ουσιαστικά υποχρεωτικό να προσκυρωθεί στις διπλανές ιδιοκτησίες, διότι οι καταργούμενοι από το δημοτοπικό σχέδιο ΟΔΗ, η μία διακριμένα, υποχρεωτικά προσκυρώνουν. Επειδή όμως αυτό το κομματάκι δεν θα προσέφερε τίποτα στις ιδιοκτησίες, μάλλον θα προσέφερε στις ιδιοκτησίες, που είναι ιδιωτικό συμφέρον, αλλά υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, αυτό το κομματάκι εξυπηρετεί δίκτυα λόγω της μεγάλης κλίσης που έχουν οι ψωματικές διαφορές από την οδό Αντιγόνης προς την οδό Σκουφά.
Είναι πολύ μεγάλη κλίση των υποπαίδων και όλα τα, οι αποχετεύσεις και τα όμβρια πηγαίνουν προς την οδό Σκουφάδου, την οδό Αντιγόνης. Έχουν γίνει ήδη έργα από το Δήμο πάλι πολύ παλιά για τις αποχετεύσεις. Εκεί λοιπόν θα δημιουργούσαμε θέματα δουλειών για τα δίκτυα. Επομένως αυτό το κομμάτι, άσχετα με το ότι μια ιδιοκτησία έπρεπε να ήταν δικλή και έπρεπε να αποκτήσει πρόσωπο, αυτό το κομματάκι έπρεπε να διατηρηθεί. Και επιπλέον μειώνεται το συντελεστής δόμησης της περιοχής τη στιγμή που αυτό από οικοδομικό τετράγωνο, από χώρο εντός οικοδομικού τετραγώνου που θα ήταν συντελεστής δόμησης γίνεται κοινόχρηστο, επομένως απομειώνεται ο συντελεστής δόμησης και είναι υπέρ του περιβάλλοντος και της μείωσης των συντελεστών. Η οδός Αντιγόνης όμως δεν είναι δρόμος ο οποίος αφορά την τροποποίηση στο κεφάλι, το πλάτος της. Το πλάτος της διατηρείται το ίδιο όπως είχε εγκριθεί και δεν τροποποιείται. Η οδός Αντιγόνης απλώς προτείνεται σαν κρίση πεζοδρόμου, δηλαδή τροποποιείται η κρίση του, ώστε να μην παρκάρουμε, να πάρει τη μορφή πεζοδρόμου με τα υλικά και τις διαμορφώσεις και να μπορούν να παίξουν τα παιδιά, επιπλέον επειδή δεν δημιουργεί θέμα στο κυκλοφοριακό της περιοχής. Σε ό,τι αφορά τις ρημοτομίες της οδού Αντιγόνης, αυτές δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα από τότε που εγκρίθηκε ο δρόμος, δηλαδή δεν έχει εφαρμοστεί το ρημοτομικό σχέδιο να έρθουν οι μανδρότυχοι στη θέση της ρημοτομικής γραμμής. Τα τμήματα των ιδιοκτησιών που είναι αυτή τη στιγμή ακόμα καταλαμβάνουν τον δρόμο, θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει πράξη αναλογισμού, να αποζημιωθούν από τους παρόντιους και να... Δεν είναι όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παλαμάρη. Επομένως, δεν αφορά η τροποποίηση στη μείωση ή την αύξηση πλάτης του οδού Αντιγόνης. Ήταν το θέμα μόνο του σημείου της φρασιάς του κλίσμα του προ 55. Τοποθετήσεις. Ο κύριος Κρητικίδης. Κάτι έπρεπε να απαντήσω για τους κατοίκους, εάν λάβανε γνώση. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το πλάτος της οδού της Αντιγόνης, δεν είχε κάτι κάποια τροποποίηση να γίνει, να ενημερωθούν όλοι οι παρόντες της οδού, γιατί δεν είχε κάποιο θέμα πέραν των προηγουμένων που ήταν μόνο ο χαρακτηρισμός του πεζόδρομου. Σε ό,τι αφορά το θέμα της φρασιάς του κυρίου και του πεζόδρομου της απόλυξης της οδού Σκουφά, ενημερώθηκαν οι ιδιοκτήτες και ήρθαν και λάβανε γνώση. Οι οποίοι ξέρουν ότι σήμερα θα εξηγηθείτε το θέμα και είχαν την ευχαίρεια, αν ήθελαν να παραστούν, θα ήταν εδώ. Μπορούμε να έχουμε τα ονόματα των... Λοιπόν, ο κ. Αλεξόπουλε. Πατάτε το μικρόφωνο, μιλάτε, να φύγουμε. Είναι μία η ώρα. Σας παρακαλώ, κλείστε το μικρόφωνο. Κλείστε το μικρόφωνο. Τα ονόματα είναι η κυρία Κοπανά, που έχει το συντηρητική ιδιοκτησία και είναι μπροστά στο πεζόδρομο της επέκτασης Σκουφά, και η κυρία Πλανούδη, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του κτίσματος του προ 55, που σήμερα τροποποιείται η πρόταση τροποποίησης. Λοιπόν, τοποθετήσεις, ο κύριος Σταθόπουλος, μετά άλλος, ο κύριος Κρητικίδης. Αυτοί οι δύο είναι αυτοί εδώ. Άλλος, κανείς άλλος. Ο κύριος Σταθόπουλος και ο κύριος Κρητικίδης. Ευχαριστώ, συγγνώμη, αλλά η τοποθέτηση μου είναι... Μισό λεπτό, κύριε Σταθόπουλε. Επειδή υπάρχει εδώ κάποιος επίσης του Σκουφά, ο οποίος ζήτησε να τοποθετηθεί, να το προτάξουμε. Ορίστε, κύριε Κοπανά, καθίστε. Ο κύριος Αθανάσιος Κοπανάς, κάτοικος επί της οδού Σκουφά, ζήτησε να τοποθετηθεί. Ορίστε, κύριε Κοπανά, έχετε 2 λεπτά. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δίνετε. Επί της οδού Σκουφά είναι η ιδιοκτησία μου, στην οποία ήταν τυφλός δρόμος. Εδώ και 6-7 χρόνια ο Δήμος χρησιμοποίησε την ιδιοκτησία μου για να περάσει την αποχέτευση. Ζητήσαμε εμείς να ανοίξει ο δρόμος, να παραχωρηθεί το κομμάτι αυτό στο Δήμο, να γίνει χρυσοδρόμος. Αλλά από τότε μέχρι σήμερα ταλαιπωρούμαστε και δεν έχει εγκριθεί να πάρει την νόμιμη οδό να μπορούμε και εμείς να λειτουργήσουμε σαν ιδιοκτήτες. Σήμερα ήρθα εδώ πέρα και παραλίγο είδα ότι πήγε να αποσυρθεί ξανά το θέμα, γιατί έχει συνδεθεί και με το άλλο κομμάτι της Αντιγόνης, που εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να το δείτε
πρέπει. Αν πρέπει να διαχωριστεί, αν δεν περνάει και τις αρχιώνες, γιατί εμένα μου τη δημιουργήσει εδώ και 6-7 χρόνια. Τεράστιο πρόβλημα. Σας παρακαλώ πολύ. Ναι. Σας παρακαλώ πολύ. Πιστεύω ότι η κυρία Παλαμάρη από τις συχνές παρεμβάσεις μας το γνωρίζει το θέμα. Δεν, και από ό,τι ξέρω δεν έχει καμία αντίρρηση και γι' αυτό δεν... Είναι ζήτημα πότε θα περάσει. Διαδικασιών. Δεν είναι ζήτημα ουσίας. Η ουσία έχει λυθεί. Έχουμε παραχωρήσει την περιουσία μας στο Δήμο και παρόλα αυτά ταλαιπωρούμαστε σε κάθε άλλη περίπτωση. Αν ο Δήμος δεν θέλει αυτή τη διαδικασία, να βρεθούμε αντιμέτωποι πλέον με το Δήμο και να ζητήσουμε επαναφορά της περιουσίας μας και ανατροπή όσων έχουν γίνει από το Δήμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό, αλλά τελειώσει ο κύριος Κοπανάς, μην γίνεστε. Τελειώσατε. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μου δώσατε. Και εμείς ευχαριστούμε. Μια ερώτηση στον κύριο Κοπανά. Ορίστε. Μια ερώτηση στον κύριο Κοπανά. Ο κύριος Σαΐας, μια ερώτηση στον κύριο Κοπανά. Η κυρία Παναμάρη μίλησε για καθυστέρηση 3 ετών, ενώ εσείς μιλάτε για 6 και 7 χρόνια. Τι κάνουμε, για εξήγηστε μας. Η καθυστέρηση των 3 ετών είναι για να πάρθει η απόφαση. Το πότε γίναν τα έργα και πότε έχει ξεκινήσει η διαδικασία από εμάς για την αναγνώριση, προηγείται. Έχετε χάσει προφανώς αυτό το διάστημα. Ότι από τη στιγμή που πήρε την πρώτη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είχε... Εμείς τον έχουμε παραχωρήσει και είναι ανοιχτός ο δρόμος, δεν είναι πλέον κλειστός ίδιο. Παραπάνω μπορεί. Μπορεί και παραπάνω. Αλλά δεν έχει νομιμοποιηθεί πράξη. Δεν έχουμε ζητήσει καμία αποζημίωση, δεν έχουμε ζητήσει τίποτα. Ευχαριστούμε κύριε Κοπανά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σταθόπουλος. Ο κύριος Κρητικίδης. Λοιπόν, είναι πολύ σωστό και εύλογο το παράπονο του κύριου Κοπανά για την καθυστέρηση της έκθεσης μιας τροποποίησης που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Συμφωνούμε λοιπόν με την επικαιροποίηση. Είναι γνωστά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με τον Καλλικράτη σχετικά με, τη λειτουργία του ΣΥΠΟΘΑ. Σας πληροφορώ ότι έχω υποθέσεις που εκκρεμούν από το 2011 και ακόμα δεν έχουν συζητηθεί στο ΣΥΠΟΘΑ. Γιατί υπάρχει ένα ΣΥΠΟΘΑ για όλη την περιφέρεια Αττικής. Δεν συμφωνώ όμως με την τροποποίηση της απόφασης. Και θα μου επιτρέψετε να σας εκθέσω τους λόγους. Είναι πολύ σωστό και εύλογο η έγκριση και η αναγνώριση του κομματιού της Οδύσσου Σκοφά στο αδιέξοδο κομμάτι και η έγκριση του ως πεζοδρόμου. Είναι επίσης σωστό και εύλογο η έγκριση ως πεζοδρόμου της οδού Αντιγόνης. Είναι, αν πάτε εκεί πέρα, θα δείτε ότι είναι ένας δρόμος που θα είναι πραγματικά κρίμα να κοπούν τα δέντρα ή να γίνουν βίες εξκαφές γιατί προκειμένου να επικοινωνήσει η οδός Αγελάου με την οδό Δελφών, με την οποία συναντιέται η οδός Αντιγόνης, είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη και θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλές πάρα πολλοί εκβραχισμοί και πάρα πολλά έργα που δεν έχουν κανέναν λόγο να γίνουν. Ήδη με μια πρόχειρη σκάλα που κατασκευάσαμε και πρέπει κύριε Τσαβά να πει και οι κουμπαστοί σε αυτή τη σκάλα, σας έχουν πάρει πολλές φορές τηλέφωνο ή θα έχουμε και εκείνο εκεί πέρα, σας έχουν πάρει. Γιατί είχαν πάει τα σύνδρα να γίνει κουμπαστή και τα κλέψανε οι φίλοι από τον τόπο. Είναι ευκαιρία να γίνει. Είναι πραγματικά σωστό να γίνει πεζόδρομος. Είναι επίσης εύλογο και δεν έγινε για κανέναν προσωπικό λόγο η μείωση του πλάτους στην ιδιοκτησία 5. Εκεί υπάρχει ένα πύλο που ήδη είναι χτισμένο. Και κανείς δεν μπορεί να το πειράξει γιατί προϋφίσταται το σχέδιο. Άρα λοιπόν η μείωση της πλασιάς δεν επιφέρει βλάβη στο περιβάλλον, δεν επηρέασε τίποτα την ευρύτερη σχεδιασμό. Είναι χτίσμα που υπάρχει και θα υπάρχει. Γι' αυτό και έγινε η μείωση και έγινε δεκτή ομόφωνα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση αυτή στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχε εγκριθεί ομόφωνα. Και σας καλώ να εγκρίνουμε ομόφωνα την επικαιροποίηση της μελέτης χωρίς την τροποποίηση που εισηγεί την υπηρεσία και να πάει το σκοπ και πάλι την απόφαση του σκοπ τι η απόφαση θα πάρει. Τώρα. Υπάρχει άλλη σύγκριση. Ο
παράταση. Τροποποιήθηκε. Ο κύριος Τσαβάς και μετά ο κύριος Αλεξόπουλος. Ο κύριος Αλεξόπουλος. Δεν το είχαμε. Έτσι κάτω δεν το είχαμε. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι για ένα τέτοιο σοβαρό θέμα δεν έχουν ενημερωθεί κάτοικοι, δεν έχουν ενημερωθεί οι συλλόγοι της περιοχής, δεν έχει ενημερωθεί, δεν έχει... Θα με αφήσει να μιλήσω εδώ και ο κύριος Παπαδόπουλος. Έχουν ενημερωθεί εδώ κάτοικοι. Υπάρχουν και άλλοι κάτοικοι, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν ενημερωθεί, θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί ο σύλλογος της περιοχής, αυτό λόγω τίποτα παραπέρα, ήρθε ο κύριος Κοπανάλης. Καλώς έκανε και τοποθετήθηκε ο άνθρωπος. Είναι ένα θέμα το οποίο επί τρία χρόνια δεν εφαρμόστηκε. Έρχεται η κυρία Παλαμάρη σήμερα να πει ότι για διαφόρους λόγους δεν εφαρμόστηκε μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία έπρεπε να έχει εφαρμοστεί τον πρώτο μήνα κιόλας και ότι υπήρχαν διάφοροι λόγοι. Εγώ τα θέματα αυτά, καθώς κι άλλοι συνάδελφοι πιστεύω μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές να διοκώνται. Ολόκληρο Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος να πηγαίνουν στα δικαστήρια και να κηρύσσονται έκτοτε για τέτοια θέματα. Είναι προφανές ότι δεν το ψηφίζω. Περιμένω να αποσυρθεί το θέμα και να έρθει σε μια νεότερη βάση και να είναι εδώ όλοι οι κάτοικοι οι οποίοι έχουν τα ίδια συμφέροντα με τον κύριο Κοπανά ή τον κάθε κύριο Κοπανά επάνω σε αυτό το θέμα. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε μια διευκρίνηση για να καλύψω τις ανησυχίες του κυρίου Αλεξόπουλου. Η νόμιμη διαδικασία τροποποίησης ενός δημοτικού σχεδίου ή επικαιροποίησης μιας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση του σχεδίου, λαμβάνεται πρώτα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναρτάται και ενημερώνεται οι κάτοικοι και επί της απόφασης αυτής μπορούν να υποβάλουν στάσεις. Δεν είναι κανείς δημοτικός τεχνικών υπηρεσιών τον κύριο Κουνικίδη. Γιατί για αυτά τα θέματα είναι ο κύριος Τσαβάς. Λοιπόν, κύριε Αλεξόπουλε, αποβάλλεστε γιατί για τέταρτη φορά πήρατε τον μικρόφωνο. Δεν είναι λογικό αυτό. Σας παρακαλώ, μην ανοίγετε μικρόφωνο. Το έχουμε πει 100 φορές. Και δεν έχουμε κάμερα σήμερα. Δεν έχουμε κάμερα. Δεν έχει κασέτα μέσα. Ορίστε κύριε Κριτική, να διαβάσετε το Σύνταγμα και τους νόμους και τον κανονισμό. Ορίστε κύριε Κριτική. Εγώ έδωσα μια διευκρίνηση, όχι με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου, ούτε του Δημάρχου. Με την ιδιότητα του Μηχανικού. Και με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου δεν κατάλαβα. Εσάς σας ενοχλεί κύριε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Εδώ εσείς ανοίγετε, βάζετε θέματα και... Λοιπόν, τέλος πάντων. Όταν γίνω να πει εγώ μου, το πέτε το λόγο. Ναι. Λοιπόν, δημάρχη. Σε τοποθέτηση, γιατί σας ενοχλεί ότι ενημερώθηκε. Λοιπόν, παρακαλώ, ορίστε κύριε Τσιάπα, ορίστε κύριε Τσιάπα. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ένα θέμα, το οποίο τελικά την τελική κλίση θα την έχει το συμποθάτη. Αυτό θα είναι... Δεν ακούω τον κύριο Τσιάπα, ησυχία. Ορίστε. Έμα πώς θα κάνετε εσείς, για που μιλάτε. Ορίστε. Αγαπητοί συνάδελφε, επαναλαμβάνω, την τελική κρίση επί του θέματος θα δέχει το συμποθάτο. Έτσι κι αλλιώ. Εμείς παρόλα αυτά προτείνουμε να εγκριθεί, να ψηφιστεί η πρόταση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Και να ψηφίσουμε ναι. Μάλιστα. Ψηφοφορία. Ο κύριος Παναγόπουλος, ναι. Η κυρία Κουκτούρη, ναι. Ο κύριος Κοβέος, ναι. Η κυρία Πανουσοπούλου, κύριε Πρόεδρε, ναι. Κύριε Πρόεδρε, ορίστε. Έκανα μια πρόταση. Πρόταση διοίκησης. Αν δεν περάσει, πάμε μετά. Το έχουμε μη κύριε. Είναι γνωστό, αφού είστε τόσο καλός τώρα που ήρθατε από τις διακοπές. Τόσο καλός, δηλαδή. Τι καταλάβατε, η πρότασή μου ορίστε. Θα ψηφίσουμε αυτό πρώτα και αν δεν ψηφιστεί. Το είπε. Έχει καταγραφεί και στα πρακτικά. Αλλά εμείς έχουμε δικαστεία. Έχετε δικαστεία. Έχουμε δύο, όχι εγώ προσωπικά, σήμερα τα στερέκη της τοπικής κοινωνίας, τον κύριο Κριτική και την κυρία Παλαμάρη, και διαφωνούν. Εγώ ένας γιατρός, με τι κριτήριο θα σταθώ στη μία άποψη στην αρχή. Λοιπόν, τι θέλετε να κάνουμε τώρα, κύριε Πρόεδρε, τι να κάνουμε. Να ξαναμιλήσουν οι δύο. Τι να κάνουμε, μα είναι δυνατόν την ψυχολογία. Ορίστε, εντάξει, απαντάει η ψηφοφορία, καλώς. Καθίστε κάτω, κάθε ησυχία μόνο. Κάντε ερωτήσεις, τώρα μου
Καθίστε κάτω, κάτι ησυχία. Ορίστε κύριε Κατηγητή, αλλά πέστε το. Η πρότασή μου είναι να επικαιροποιηθεί η προηγούμενη απόφαση στο σύνολό τους όπως έχει ληφθεί ομόφωνα από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς καμία τροποποίηση. Μάλιστα. Δηλαδή, πού είναι η διαφορά, κύριε Κατηγητή? Την κατάργηση της μύρωσης πρασιάς στην οδό Αντιγόνης. Εκεί δεν διαφοροποιούνται δύο πράγματα. Να μην καταργηθεί η πρασιά. Να μην καταργηθεί η μείωση της πρασιάς. Η μείωση της πρασιάς. Ωραία. Που είναι κτισμένο, που είναι κτίσμα. Δεν είναι ελεύθερος χώρος, είναι κτίσμα σήμερα εκεί. Μάλιστα. Ορίστε, κύριε Παραμάνη, έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό? Να μειωθεί από κάτι, συγγνώμη. Κύριε Πρόεδρε, όχι, όχι άλλος. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Αν μειωθεί η πρασιά, υπάρχει πρόβλημα στο κτίσμα? Θα γκρεμιστεί και το κτίσμα? Εάν δεν μειωθεί η πρασιά, το κτίσμα είναι ρημοτομούμενο εντός πρασιάς. Αυτό το κτίσμα πριν βγει ο νόμος για τα αυθαίρετα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο άνθρωπος. Τώρα το νομοποιεί μεν, αλλά και πάλι με δυσκολία το επισκευάζει, το τακτοποιεί, του αλλάζει χρήση. Είναι ουσιαστικά μια δέλευση στην ιδιοκτησία. Σε ένα κτίσμα που υπάρχει πριν από το 1955. Χθε δεν ήταν η πρώτη μέρα για τις τέτοιες. Άρα παράνομο. Άρα. Γι' αυτό ήρθε σήμερα τότε. Άρα τι δεν καταλαβαίνω. Άρα να επιμείνουν στην παλιά μας απόφαση όπω είχαμε. Μάλιστα. Κύριε Τσιαπά, ορίστε. Ησυχία. Να επικαιροποιήσουμε την προηγούμενη απόφαση για να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες και να μην κατηγορήσει ο κύριος όπως την είχαμε πάρει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Για λέγω αυτά μια αλλαγή. Να πει και η κυρία Παραμάνη. Η πρόταση αρχική στο Δημοτικό Συμβούλιο είχε γίνει διότι όντως δεν υπήρχε κανένα εργαλείο για να εξυπηρετηθεί το κτίσμα που ήταν και προ 55, ήταν νομίμως υφιστάμενο, και γι' αυτό το λόγο έγινε η πρόταση τροποποίησης της πρασιάς. Δηλαδή όλος ο δρόμος θα έχει μια πρασιά ενιαία, εκτός από εκείνο το σημείο που το κτίσμα βγαίνει μέσα στην πρασιά και ουσιαστικά ακουμπάει στη ρημοτομική γραμμή. Στην πορεία όμως, μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια που περάσανε, η πολιτεία έδωσε μία λύση για αυτές τις περιπτώσεις και υπάρχει το εργαλείο να τακτοποιεί ο ιδιοκτήτης το κτίσμα του χωρίς να γίνεται τροποποίηση του σχεδίου και να απομειώνεται το πλάτος της πρασιάς σε συγκεκριμένο σημείο. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δικαιολογία, να πούμε, στη διοίκηση να προτείνει τροποποίηση της πρασιάς, γιατί η δικαιολογία που είχαμε πριν ήταν ότι ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να αξιοποιήσει το κτίσμα του, δεν μπορεί, γιατί είναι μέσα σε πρασιά. Σήμερα όμως με τον 4014 και τον νυν το 4168 που έχει επανέλθει 78, έχει τη δυνατότητα να το αξιοποιήσει, να το μεταβιβάσει, να το διασκευάσει. Δεν θα είναι πρασιά ποτέ. Αυτό όταν θα γκρεμιστεί, αν θα γκρεμιστεί, θα έρθει στην κρασιά που είναι και οι υπόλοιποι και δεν θα είναι προς τα έξω. Ενώ τώρα ουσιαστικά, αν κάνουμε εμείς την τροποποίηση του σχεδίου, κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει, να ξαναγίνει πάλι τροποποίηση, να επανέλθουν όλες οι πρασίες στη θέση τους και να είναι όλοι στο ίδιο πλάθος. Εντάξει, είναι κτισμένο το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο λοιπόν ο νόμος του έχει δώσει τη δυνατότητα να το αξιοποιήσει. Ο κύριος Τσιαπάς και πάμε σε ψηφοφορία. Απαντήστε να δούμε τώρα το θέμα εδώ και πέρα, είναι πολιτικό. Πέρινε μεταξύ κυρίας Παραμάνης και κύριου Κρητικίδη, θα εφαρμοστεί ο κανονισμός, η διοίκηση κάνει την πρόταση να ψηφιστεί η εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από εκεί και πέρα να ακολουθεί η διαδικασία, κύριε Πρόεδρε. Ψηφοφορία. Όλοι, τι επίσης διαδικασίες, ορίστε κύριε. Έχουμε μέσα σε αυτό το σκέλος, σε αυτή την απόφαση, είναι 4 κομμάτια. Στα 3 συμφωνούμε, στο 1 υπάρχει δικογνωμία. Να συμφωνήσουμε λοιπόν στα 3 που συμφωνούμε και να τη θέσουμε σαν ξεχωριστή ψηφοφορία το 3ο κομμάτι. Δεν μπορούμε να έχουμε όμοιρο τον άνθρωπο γιατί διαφωνούμε στο 2ο κομμάτι. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί περάσει. Μα είναι ασύνδετα τα 2 θέματα. Λοιπόν. Το ένα είναι ο δρόμος, η Σκουφά. Σκουφά, δεν το καλά τα είπα. Και το άλλο είναι Αντιγόνη. 2 διαφορετικά θέματα. Γιατί δηλαδή κρατάμε όμοιρο τον κύριο Κοπανά? Ορίστε κύριε Τσιαπά. Ναι, βέβαια, αφού βρισκόμαστε σε μια διαδικασία τέτοια, ξεχωρίζουμε τα 2 θέματα της Αντιγόνης και της Κουφά, κλείνουμε το 1ο θέμα και διαφωνούμε ή συμφωνούμε στο 2ο θέμα. Ορίστε κύριε Τσιαπά. Πάρα πολύ απλή νομίζω κύριε Κοπανά, τι πρόβλημα έχει εσύ? Νομίζω δεν υπάρχει. Ο νόμος έχει γίνει σαν το κατάλληλο. Να χωρίσουμε το θέμα της Κουφά της Αντιγόνης. Να πέρασε το θέμα.
να με, όχι να ψηφιστεί το θέμα, κύριε Πρόεδρε. Πώς έχει. Οι αμφιβολίες θα υπάρχουν. Αν σε κάθε φορά το πάρει μια διαφορετική φάση, μια διαφορετική άποψη και υπάρχει τυχογνωμία, δεν θα πάρουμε απόφαση. Αυτό υπάρχει η δημοκρατία, αυτό είναι ψηφία, μιλάει. Επειδή στη διαδικασία, συνάδελφοι, αυτό που λέει ο κ. Γαβράς τώρα, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Γιατί σε κάθε απόφασή μας, ο κ. Κοπανάς δεν δεσμεύεται, δεν μπλοκάρει φτερά, θα γίνει. Έτσι, και καταψηφίζοντας, συγγνώμη, και καταψηφίζοντας ο κάθε την αίσθηση που έχει ο κ. Γαβράς, ο κ. Κοπανάς παρώνεται. Ξέρετε τι θίγει γι' αυτόν. Μην τρελαινόμαστε. Μια ψηφοφορία θα γίνει, απλώς το θέμα. Λοιπόν, ψηφοφορία, ο κύριος Πανακόπουλος, ναι. Η κυρία Μουχτούρη, ναι. Ο κύριος Κοβέος, ναι. Η κυρία Καψοκεφάλου, ναι. Ο κύριος Λέκας, ναι. Ο κύριος Σαΐας, ναι. Ο κύριος Τσιαμπάς, ναι. Ο κύριος Κωστόπουλος, ναι. Η κυρία Πράμη, ναι. Η κυρία Παπαδοπούλου, ναι. Ο κύριος Άρκουλας, ναι. Ο κύριος Κωνσταντακόπουλος, ναι. Ο κύριος Παύλου, ναι. Η κυρία Πανουσοπούλου, ναι. Ο κύριος Μουστόγιανης, όχι. Ο κύριος Κρητικίδης, όχι. Ο κύριος Γαβράς, λευκό. Η κυρία Δημητρίου, λευκό. Ο κύριος Ανεφαντής, η κυρία Δάβαρη, ναι. Ο κύριος Ανεφαντής, ναι. Ο κύριος Γουργούρης, ναι. Ο κύριος Σιδέρης, ναι. Ο κύριος Σταθόπουλος, ναι. Ο κύριος Αλεξόπουλος. Όχι στην Αντιγόνιος. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, όχι ο κύριος Αλεξόπουλος. Όχι στην Αντιγόνιος. Είναι το μικρόφωνο. Όχι στην Αντιγόνιος και ναι στη Σκουπάρ. Δεν ξανανοίγεται το μικρόφωνο. Ρωτήσατε τι ψηφίζω. Δεν είπα ναι ή όχι. Όχι στην Αντιγόνιος. Στην Καρδιά της Αντιγόνιου, ναι στη Σκουπάρ. Απλά είναι ψήφος μας. Δεν δέχεστε την ψήφο μου. Δεν δέχεστε την ψήφο μου. Εσείς δεν δέχεστε την ψήφο μου. Δέχεσαι ή δεν δέχεσαι την ψήφο μου. Πείτε το στα πρακτικά. Δέχεσαι ή δεν δέχεσαι την ψήφο μου. Κύριε Πρόεδρε, στα πρακτικά παρακαλώ. Κλείστε το μικρόφωνο. Λοιπόν, ο κύριος Τσιμπουκάκης, ναι. Ο κύριος Γκυζιώτης, ναι. Η κυρία Αντιπρόεδρος, ναι. Όχι. Όχι, κυρία Αντιπρόεδρος. Ο Πρόεδρος, ναι. Η κυρία Φωτεινού, ναι. Πέμπτο. Ορίστε, κύριε Δημαρχέ. Λοιπόν, όχι βέβαια. Αφού πέρασε. Μπορεί να πάρει πιο πολύ ψήφο. Ορίστε. Λοιπόν, να πω κάτι. Για όσους δεν το γνωρίζουν, εγώ να σας πω την αλήθεια. Δεν ήμουν βέβαιος μέχρι το μεσημέρι. Το ψάξα και το διευκρίνησα και μέσω νομικών το εξής. Ότι όταν ψηφίζουμε σε ένα θέμα, π.χ. να φέρω ως παράδειγμα μία αναμόρφωση, η οποία έχει 15 κωδικούς. Αναμορφώνοντας 15 κωδικοί ή 35 κωδικοί ή 2 κωδικοί. Ένας δημοτικός σύμβουλος λέει, εγώ ψηφίζω από τους 35 τους 34, αλλά τον έναν αυτόν δεν τον ψηφίζω. Να γνωρίζετε ότι είναι αρνητική ψήφος για όλα. Δεν μετράει τα αρνητική για το ένα κωδικό και θετική για τους άλλους 34. Ένα κωδικό, είπα την αναμόρφωση, μπορεί να έχει πολλούς κωδικούς, έτσι. Το θέμα, ας πούμε τώρα, δεν ψηφίζω το ένα ή το άλλο. Είναι αρνητική ψήφος, να το γνωρίζετε, και είναι βέβαιο και ψαχμένο απόλυτα. Μα δεν θα κάνει ο δημοτικός σύμβουλος, κύριε Δημαρχέ. Όχι, αλλά το λέω. Ηθικά το κάνω, δεν είναι αυτό. Ηθικά το κάνω. Μπορεί να μην ισχύει.